Καλησπέρα, ξεχωριστό βίντεο, διαφορετικό από το συνηθισμένο. Βρισκόμαστε σε άλλη χώρα, στην κυριολεξία, από τη Βαρκελόνη, όπου η Huawei ανακοίνωσε και μας έδωσε ένα Huawei Mate XS, το αναδιπλούμενο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό τηλέφωνο της εταιρείας. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα το βγάλουμε από τη μεγάλη και εντυπωσιακή συσκευασία του και θα το δούμε για πρώτη φορά μαζί από κοντά. Φυσικά θα το φέρουμε πίσω στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες και θα το χρησιμοποιήσουμε για αρκετές ημέρες για να ετοιμάσουμε και το αναλυτικό του review. Πάμε να δούμε λίγο τη συσκευή. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε το Mate XS 5G από τη συσκευασία του. Το μαχαίρι δεν το έχουμε φυσικά για να το σφάξουμε, το έχουμε απλά για να κόψουμε τη ζελατίνα, ελπίζοντας ότι θα το πετύχουμε χωρίς να κάνουμε ζημιά στο κουτί, κατά προτίμηση φυσικά. Λοιπόν, ανοίγουμε, κόβουμε τη ζελατίνα, γιατί ό,τι και να πεις είναι ένα τηλέφωνο που περιμένουμε και εμείς πραγματικά να το δούμε για πρώτη φορά από κοντά. Λοιπόν, και από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε και λάθος το βίντεο, έτσι, γιατί άνοιξε η συσκευασία. Μήπως θα παίρναμε το μαχαίρι από εδώ. Το πήραμε το μαχαίρι από εδώ και με λιγότερη ευγένεια ίσως από ό,τι θα έπρεπε, βγάλαμε τη ζελατίνα. Να το Mate XS. Λοιπόν, και να δούμε τώρα πώς ανοίγει και η συσκευασία. Δεύτερη ταινία ασφαλείας. Πάμε πάλι να παίξουμε την τύχη μας. Λοιπόν, κόπηκε αρκετά εύκολα. Μπράβο μας. Λοιπόν, Mate XS 5G συσκευή, ένα από τα πρώτα τηλέφωνα της Huawei που θα έρθουν επίσημα στην Ευρώπη και στην ελληνική αγορά με υποστήριξη για 5G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Προφανώς αυτό είναι ένα από τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του. Το άλλο είναι ότι είναι αναδιπλούμενο, η οθόνη του λυγίζει στη μέση. Το ίδιο, το Mate XS. Θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Ας κρατηθούμε λίγο ακόμα, θα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Να δούμε τι άλλο έχει η συσκευασία του. Αν και να πούμε εδώ ότι η συσκευασία αυτή είναι από ένα δείγμα που μας παραχώρησε η εταιρεία. Μπορεί να έχει μικρές διαφορές με αυτό που θα κυκλοφορήσει, αλλά παρόλα αυτά, να δούμε λοιπόν τι έχει μέσα. Οκ. Φορτιστής. Προφανώς το μέγεθος αυτό στο κουτάκι ταιριάζει με ένα φορτιστή. Ανοίγει χωρίς να χαλάσει. Ναι, ανοίγει. Μπράβο. Λοιπόν, supercharge φορτιστής 55W μάλιστα. Μεγαλύτερος από το συνηθισμένο, υποστηρίζει ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση από το P30 Pro και το Mate 30 Pro της εταιρείας, που έτσι κι αλλιώς είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά σε αυτό το τομέα. Έχουμε, θα κάνουμε μια υπόθεση ότι πιθανότατα είναι, δεν είναι το καλώδιο, είναι τα ακουστικά λοιπόν, που προφανώς έχει στη συσκευασία, είναι και ένα αρκετά ακριβό προϊόν. Το Mate XS δεν θα μπορούσε να μην έχει ακουστικά, pin ejector οδηγίες και κρυμμένο λίγο καλύτερα ίσως το καλώδιο. Ναι, το USB Type-C καλώδιο δεν υπάρχει λόγος να το ανοίξουμε. Θα βρούμε κάποιον άλλο φορτιστή σίγουρα για να φορτίσουμε το Mate XS. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγη ακόμα υπομονή όσο γίνεται να κλείσουμε τη συσκευασία, να την αφήσουμε στην άκρη και να δούμε το ίδιο το Mate XS. Πάμε τώρα να βγάλουμε τη ζελατίνα με σεβασμό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα πώς συνεχίζουμε. Όχι. Αγχωτικό έτσι. Παρόλα αυτά. Λοιπόν, αφήνουμε τη ζελατίνα στην άκρη. Σεβόμαστε μέχρι και τη ζελατίνα. Και να το Mate XS λοιπόν. Να δοκιμάσουμε να το διπλώσουμε μία φορά πριν το ανάψουμε. Απλά και μόνο για να επιβεβαιώσουμε ότι γίνεται. Και ναι, να το λοιπόν διπλώνει. Η οθόνη έγινε δύο διαφορετικά μέρη. Θα τη δούμε και ανοιχτή σε λίγο και με το κουμπάκι που υπάρχει στο πίσω μέρος του ανοίγει και μπορούμε να την ξανανοίξουμε. Πάμε να τα ανάψουμε, να το δούμε και είναι η λειτουργία. Ξεκίνησε. Κάνουμε και εδώ μια μικρή ακόμα διακοπή για να περάσουμε τον οδηγό εκκίνησης και να συνεχίσουμε το βίντεο με το Mate XS πλέον ανοιχτό. Και μετά από ένα σύντομο σχετικά οδηγό εκκίνησης, έχουμε έρθει στην οθόνη αναμονής του Mate XS. Αυτή είναι η εντυπωσιακή OLED οθόνη με διαγώνιο 8 ιντσών. Είναι ένα πραγματικά σαν μικρό tablet το τηλέφωνο όταν το έχουμε στα χέρια μας. Ρυθμίσαμε και το αποτύπωμα που βρίσκεται στο πλαϊνό του μέρος πάνω στο πλήκτρο ενεργοποίησης. Να τη διπλώσουμε μία φορά και ανοιχτή για να θαυμάσουμε το δημιούργημα της Huawei. Όταν λοιπόν διπλώσουμε την οθόνη και κλείσει, λειτουργεί πλέον το μισό μπροστά μέρος, το πίσω μέρος θα ενεργοποιηθεί αν δοκιμάσουμε να ανοίξουμε την κάμερα,
για πρώτη φορά άλλωστε. Θα την ανοίξουμε και αυτή. Ναι, λοιπόν, όταν το γυρίσουμε μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία. Λοιπόν, το γυρίσαμε, το κατάλαβε. Ναι, και όμως πλέον μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία και να βλέπουμε ακριβώς τι βγάζουμε. Μία από τις χρησιμότητες που έχει το ότι μπορεί να διπλώσει η οθόνη του Mate XS. Λοιπόν, και τώρα να γυρίσουμε στην μπροστινή πλευρά του τηλεφώνου με την επιλογή που υπάρχει. Ναι, flip the phone. Ωραία, το γυρίσαμε. Χρειάζεται προφανώς λίγη συνήθεια, μια εντελώς νέα ιδέα από τη Huawei, μια οθόνη που διπλώνει στο εξωτερικό της μέρος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν είναι κλειστή. Λοιπόν, να πούμε και μερικά πραγματάκια. 4 κάμερες στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, 40 MP η βασική από αυτές, με ένα διάφραγμα f-stop 1,8 στο φακό της, 16 MP κάμερα με υπερευρυγόνιο φακό και μια τρίτη κάμερα με 3x οπτικό zoom και ένα time of flight αισθητήρας που υπολογίζει την απόσταση από τα αντικείμενα όταν βγάλουμε φωτογραφία με θολό φόντο. Και φυσικά το κουμπί που, όπως είδαμε και πριν, όταν το πατήσουμε ανοίγει για να μπορούμε να ξεδιπλώσουμε την οθόνη του Mate XS, η οποία μάλιστα είναι και ιδιαίτερα εντυπωσιακή, πολύ φωτεινή, πολύ ζωντανή οθόνη. Αυτό είναι όμως κάτι που μαζί με τις κάμερες φυσικά και τις επιδόσεις του γενικότερα θα το δοκιμάσουμε τις επόμενες μέρες όσο θα το χρησιμοποιούμε. Όσο πιο δυνατόν, όσο πιο σύντομο το συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι από την Αθήνα αυτή τη φορά σε σαφώς καλύτερες συνθήκες. Κάναμε το συγκεκριμένο βίντεο για να δούμε για πρώτη φορά μαζί τη συσκευή και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια από εμάς και θα επανέλθουμε και πάλι φυσικά με τουλάχιστον ένα βίντεο ακόμα για το Mate XS.